Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αυτό είναι το έκτο κατά σειρά βίντεο που κάνω σε αυτήν εδώ πέρα την σειρά από βίντεο, στο οποίο σας μιλάω για τις αγαπημένες μου ξένες τηλεοπτικές σειρές. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια νέα κατηγορία βίντεο και αυτή η κατηγορία είναι φαντασία. Ας ξεκινήσουμε αμέσως, γιατί έχω αρκετές σειρές για τις οποίες θέλω να σας μιλήσω. Θα προσπαθήσω να σας πω την πλοκή της κάθε σειράς λίγο πιο συνοπτικά, για να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη σειρά, που εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη σειρά Charmed, ή όπως την ξέρουμε στην ελληνική τηλεόραση, Μάγισσες. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι ξέρετε τις Μάγισσες, δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερες συστάσεις σε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά. Μιλάμε για τρεις αδερφές, οι οποίες αφού πέθανε η γιαγιά τους, ανακαλύπτουν ένα βιβλίο στη Σοφίτα. Μία από τις αδερφές λοιπόν, άθελά της, κάνει ένα ξόρκι το οποίο βρίσκεται μέσα στο βιβλίο, με αποτέλεσμα να ξεκλειδώσει τις δυνάμεις τους και να γίνει η δύναμη των τριών, οι πιο ισχυρές μάγισσες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και ανακαλύπτουν επίσης ότι και οι προγονείς τους, η γιαγιά τους και η μαμά τους και άλλες πριν από αυτές της γενιάς τους, ήταν επίσης μάγισσες. Και σε κάθε επεισόδιο τις βλέπουμε να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν κάποια υπόθεση που έχει να κάνει με δαίμονες ή με κάποιο άλλο φανταστικό πλάσμα που μέχρι τώρα τους ήταν άγνωστος αυτός ο κόσμος. Είναι μια καταπληκτική σειρά, είναι μια σειρά που την έβλεπα από μικρή ηλικία, την έβλεπα στη τηλεόραση, την έχω αγαπήσει. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ όταν τελείωσε, έκανε πάρα πολλή σεζόν. Παίχτηκε από το 1998 μέχρι το 2006. Είναι στην κατηγορία του δράματος, της φαντασίας και της επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Προτείνω σε όλους όσους δεν την έχετε δει να την δείτε, γιατί νομίζω είναι μια σειρά που ήταν πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα. Και εννοείται ότι θα της βάλω ένα 10 στα 10, γιατί την αγαπώ πολύ. Επόμενη σειρά για την οποία θέλω να σας μιλήσω, η οποία είναι πάρα πολύ κοντινή στη θεματολογία της με τη σειρά για την οποία σας μίλησα προηγουμένως, είναι η σειρά Lost Girl, για την οποία σας έχω μιλήσει και σε παλιότερο βίντεο με τα αγαπημένα του μήνα. Έχει να κάνει με ένα μαγικό πλάσμα, ας το πούμε, το οποίο ονομάζεται Succubus, και έχουμε να κάνουμε με μια κοπέλα η οποία ανακαλύπτει ότι έχει κάποιες δυνάμεις και η δύναμή της είναι στην ουσία να απορροφάει την ερωτική, τη σεξουαλική ενέργεια που βγάζουν οι άλλοι άνθρωποι. Και πάλι και σε αυτή τη σειρά έχουμε να κάνουμε με μάγους, με λυκάνθρωπους, με πάρα πολλά πλάσματα που συναντάμε στον κόσμο αυτό το μαγικό. Σας έχω μιλήσει παλιότερα για αυτή τη σειρά, οπότε δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα και να την υπεραναλύσω. Είναι στο ίδιο ακριβώς στυλάκι με την προηγούμενη σειρά. Η σειρά στην ουσία ακολουθεί την ζωή της Μπο, που είναι το Succubus, το πλάσμα Succubus για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, η οποία ψάχνει να βρει από πού προήλθε, ποιοι είναι οι γονείς της, και παράλληλα διάφοροι πελάτες του μαγικού κόσμου την προσλαμβάνουν για να διαλευκάνει κάποια εγκλήματα, καθώς δεν έχει διαλέξει πλευρά και είναι ουδέτερη. Οπότε μπορεί να εξυπηρετήσει και τις δύο πλευρές και είναι κάτι σαν detective και για τις δύο πλευρές, και προσπαθεί να τους βοηθήσει, ενώ παράλληλα ψάχνει να βρει από πού προήλθε, ποιοι είναι οι γονείς της και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα μάθετε μόνοι σας βλέποντας τη σειρά αυτή. Η σειρά έχει παιχτεί για 5 σεζόν, παίχτηκε από το 2010 μέχρι το 2015. Είναι στην κατηγορία του δράματος, της φαντασίας και του τρόμου. Είναι αρκετά καλή σειρά, δεν είναι από τις καλύτερες που έχω δει. Δεν θυμάμαι πόσο τους είχα δώσει τότε που μίλησα για αυτήν στα αγαπημένα του μήνα, οπότε τώρα θα τις βάλουμε ένα 7 στα 10, συγκρίνοντάς την με τις υπόλοιπες σειρές της κατηγορίας αυτής. Και περνάμε πολύ γρήγορα στην επόμενη σειρά την οποία θα σας προτείνω να δείτε, και είναι φυσικά το The Vampire Diaries. Είναι μια σειρά που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δεν την έβλεπα από την αρχή της. Είχα ακούσει πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη σειρά, οπότε θέλησα να την ξεκινήσω και εγώ. Οι περισσότεροι ίσως τη βλέπετε ή ίσως ξέρετε για αυτήν. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή σειρά, η οποία μάλιστα τώρα πριν από μια περίπου εβδομάδα έκανε το φινάλε της, τελείωσε ολοκληρωτικά. Έκανε 8 σεζόν, παίχτηκε από το 2009 μέχρι το 2017. Είναι και πάλι στην κατηγορία του δράματος, της φαντασίας αλλά και του τρόμου, και έχει να κάνει με βρικόλακες, αλλά ακολουθεί στην ουσία, τουλάχιστον στους πρώτους κύκλους, τη ζωή της Ελένα, η οποία βρίσκεται ακόμη στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, όταν τραβάει την προσοχή της ένας πολύ μυστηριώδης συμμαθητής της, ο Στέφαν,
ο οποίος ανακαλύπτει στην πορεία ότι είναι βαμπύρ και γνωρίζει επίσης και τον αδερφό του Στέφαν, τον Ντέμιαν, ο οποίος επίσης είναι βρικόλακας, ο οποίος όμως δεν είναι και τόσο καλός όσο είναι ο Στέφαν, είναι δηλαδή πιο επιθετικός, είναι πιο βίαιος, σκοτώνει πολύ κόσμο, τέτοια πράγματα. Οι πρώτες σεζόν έχουν να κάνουν κυρίως με το τρίγωνο Έλενα, Στέφαν και Ντέιμον, γιατί υπάρχει έτσι ένα ερωτικό τρίγωνο. Μου άρεσε πάρα πολύ εν τέλει αυτή η σειρά, αν και πιστεύω ότι όντως σε κάποια σημεία έκανε κοιλιά. Θα της βάλω ένα 8 στα 10, γιατί θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την προηγούμενη σειρά που σας πρότεινα, αλλά όχι τόσο καλή όσο άλλες που έχω δει. Είναι αρκετά καλή όμως, μου άρεσε πάρα πολύ. Και συνδέεται με την επόμενη σειρά για την οποία θέλω να σας μιλήσω, που είναι το The Originals. Η Original είναι στην ουσία μία spin-off σειρά που ξεκίνησε από το Vampire Diaries και σχετίζεται μαζί της και ακολουθεί την οικογένεια των Original Vampir, των Original Βρικολάκων, που είναι αυτοί που ξεκίνησαν στην ουσία όλη αυτή την αρρώστια με τα βαμπύρ, είναι τα πρώτα βαμπύρ που δημιουργήθηκαν και έχει να κάνει με τη ζωή τους. Ακολουθεί την οικογένεια των Michelson, που είναι τα πρώτα βαμπύρ. Πρώτη φορά τους γνωρίζουμε μέσα από τη σειρά The Vampire Diaries και ύστερα ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η σειρά, το spin-off του Vampire Diaries, και συνεχίστηκε η ζωή τους και πέρα από την πόλη στην οποία διαδραματιζόταν το The Vampire Diaries και πηγαίνουμε πλέον στη Νέα Ορλεάνη, όπου εκεί μαθαίνουμε λίγο καλύτερα την οικογένεια των Michelson και γνωρίζουμε λίγο καλύτερα τους χαρακτήρες αυτούς και εμβαθύνουμε σε αυτούς. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή εδώ πέρα η σειρά είναι ακόμα καλύτερη από το The Vampire Diaries. Οι Michelson είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα οικογένεια που πιστεύω ότι και θα αγαπήσετε και θα μισήσετε. Είναι πολύ ιδιαίτεροι χαρακτήρες και διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Σε αυτήν εδώ πέρα τη σειρά θα βάλω ένα 9 στα 10, γιατί είναι ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Η σειρά αυτή μόλις τώρα ξεκίνησε το τέταρτο κύκλο της. Μόλις δηλαδή τελείωσε το The Vampire Diaries, ξεκίνησε ο τέταρτος κύκλος του The Originals. Ξεκίνησε το 2013 και συνεχίζεται όπως σας είπα μέχρι σήμερα. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα να την δείτε οπωσδήποτε, αν σας αρέσουν αυτού του είδους σειρές. Και περνάμε λιγάκι σε κάποιες άλλες σειρές, σε δύο άλλες που θέλω να σας μιλήσω, που είναι έτσι λίγο παρόμοιο στυλ, που έχουν να κάνουν με μαγεία, που έχουν να κάνουν με φαντασία, αλλά δεν είναι στο στυλ όπως ήταν η Charmed ή όπως ήταν το Lost Girl. Είναι έτσι πιο παραμυθένιες και θα σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για τη σειρά Merlin, η οποία όπως καταλαβαίνετε έχει να κάνει με τον μάγο Merlin. Αλλά αυτό που κάνει αυτή τη σειρά διαφορετική είναι ότι βλέπουμε τους δύο αυτούς χαρακτήρες, τον Merlin αλλά και τον βασιλιά Αρθούρο, πριν καν γίνει βασιλιάς, όταν ακόμα ήταν πρίγκιπας, σε μικρή ηλικία, δηλαδή γύρω στα 18-20 εκεί πέρα, και βλέπουμε πώς ήταν στα χρόνια της νιώτης στην ουσία, πώς γνωρίστηκαν αυτοί οι δύο χαρακτήρες μεταξύ τους και πώς από εκεί που ξεκίνησαν έφτασαν να είναι αυτό που γνωρίζουμε μέσα από τους μύθους, το μύθο του Μέρλιν και το μύθο του βασιλιά Αρθούρου. Είναι και πάλι μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Ξεκίνησε το 2008 και παίχτηκε μέχρι το 2012. Έκανε μόλις 5 σεζόν, οι οποίες είχαν από 13 επεισόδια η κάθε μία. Είναι βρετανική σειρά, δεν είναι αμερικάνικη σειρά. Έχει πολύ ωραία παραγωγή. Έχει δράμα, έχει φαντασία, αλλά έχει και πολύ δράση. Και θα τις βάλω ένα 9 στα 10, γιατί είναι από τις πιο αγαπημένες μου σειρές και λυπάμαι πολύ που τελείωσε. Και στο ίδιο περίπου στυλ έχω να σας μιλήσω και για μία ακόμα σειρά, η οποία είναι το Once Upon a Time. Είναι μία σειρά που έχει πολύ φανατικό κοινό, αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, είναι πιο παραμυθένια και από την προηγούμενη για την οποία σας μίλησα, το Merlin, και έχει να κάνει με χαρακτήρες που όλοι γνωρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια, όπως είναι η Σταχτοπούτα, η Χιονάτικη Φτανάνη, η Κόκκινο Σκουφίτσα, ο Πινόκιο, πάρα πολύ τέτοιοι χαρακτήρες, οι οποίοι είναι από παραμύθια που γνωρίζαμε ως παιδιά. Αλλά είναι λίγο διαφορετική αυτή η ιστορία, δηλαδή η σειρά ξεκινάει με την πρωταγωνίστρια, η οποία ονομάζεται Emma Swan, η οποία είναι μια 28χρονη γυναίκα, είναι μια κοπέλα η οποία έχει περάσει από πολλά foster homes, είχε δοθεί για υιοθεσία από τους γονείς της,
και έχει μάθει σε όλη της τη ζωή να είναι πολύ δυναμική, πολύ ανεξάρτητη. Στο παρελθόν όμως η Emma Swan είχε δώσει το γιο της για υιοθεσία και μετά από κάποια χρόνια έρχεται ο 10χρονος ή 11χρονος γιος της και της λέει ότι είναι ο γιος της και της λέει ότι στην ουσία αυτή είναι η κόρη της Snow White, της χιονάτης δηλαδή. Της δείχνει ένα βιβλίο, ένα παραμύθι που έχει να κάνει με την πόλη στην οποία αυτός μεγάλωσε και προσπαθεί να την πείσει να έρθει μαζί του στην πόλη του, η οποία ονομάζεται Storybrooke, για να γνωρίσει την οικογένειά της και να λύσει την κατάρα στην οποία βρίσκεται το Storybrooke, καθώς όλοι οι χαρακτήρες αυτοί, όλοι αυτοί οι μαγικοί χαρακτήρες οι οποίοι γνωρίζουμε από τα παραμύθια, τα παιδικά μας παραμύθια, βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτήν εδώ πέρα την πόλη μετά από ένα ξόρκι που έκανε η Evil Queen, η κακιά μάγισσα, και τους παγίδεψε όλους στο Storybrooke, σε μια πόλη που στην ουσία οι χαρακτήρες δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, δεν γνωρίζανε δηλαδή τι τους συνέβη όταν βρισκόντουσαν, όταν ζούσανε στο μαγεμένο δάσος. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Σε κάνει να δεις όλα αυτά τα παραμύθια με ένα διαφορετικό μάτι. Είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν την ξεκίνησα. Δεν περίμενα να μου αρέσει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και της βάζω ένα 8 στα 10. Η σειρά ξεκίνησε το 2011 και παίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 6η της σεζόν και είναι μια σειρά δράματος και φαντασίες. Και περνάμε πολύ γρήγορα στην τελευταία σειρά για την οποία θέλω να σας μιλήσω, η οποία είναι από τις τελευταίες που έχω παρακολουθήσει και η μόνη που έχει κάνει μόνο ένα κύκλο, όμως πρόκειται να ξεκινήσει και δεύτερος κύκλος σχετικά σύντομα. Σας έχω μιλήσει επίσης και για αυτήν σε κάποιο βίντεο με τα αγαπημένα προηγούμενων μηνών, γιατί τότε την είχα δει και είχα ξετρελαθεί μαζί της. Σας μιλάω για τη σειρά Stranger Things και όπως σας είπα και σε εκείνο το βίντεο, σας το λέω και τώρα, την είδα μέσα σε μία μέρα, δεν χρειάστηκε παραπάνω. Πραγματικά απορρόφθηκα τόσο πολύ με αυτή τη σειρά που την είδα αμέσως. Δεν έχει πάρα πολλά επεισόδια. Να φανταστείτε ότι η πρώτη της σεζόν είχε μόλις 8 επεισόδια των 50 λεπτών. Η σειρά είναι παραγωγή του Netflix. Η δεύτερη σεζόν αναμένεται να βγει 31 Δεκάτου στο Halloween και θα έχει 9 επεισόδια. Είναι μια σειρά δράματος, φαντασίας και τρόμου. Η σειρά διαδραματίζεται το 1983, αν θυμάμαι καλά, και ξεκινάει όταν ένα από τα παιδιά μιας παρέας 4 ατόμων εξαφανίζεται μυστηριωδώς και ξεκινάει να τον ψάχνει όλη η πόλη, αλλά δεν το βρίσκουν πουθενά. Και ξαφνικά μπαίνει στη ζωή τους μία κοπέλα, η οποία επίσης φαίνεται να έχει εμφανιστεί από το πουθενά. Και είναι μία πάρα πολύ φοβισμένη κοπέλα, η οποία φαίνεται να έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες. Μπορεί να κάνει δηλαδή πράγματα με το μυαλό της. Και σιγά σιγά ανακαλύπτουν όλοι αυτοί ότι συμβαίνουν κάποια πολύ περίεργα περιστατικά στην πόλη, που όλα συνδέονται μεταξύ τους, όλα συνδέονται με την εξαφάνιση αυτού εδώ πέρα του παιδιού και με την εμφάνιση της Eleven, και έχει να κάνει έτσι με τέρατα, με μαγικούς κόσμους, είναι πάρα πολύ ωραίο. Παράλληλα σου περνάει και το retro vibe με το ντύσιμο και γενικά με το στυλ της εποχής εκείνης της δεκαετίας του 80. Είναι τέλεια, τέλεια. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θα της βάλω ένα 9 στα 10. Μόνο και μόνο γιατί έχω και πιο αγαπημένες σειρές και δεν θέλω να της βάλω 10. Αλλά θα μπορούσα να της βάλω 10. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή σειρά. Έχει επιστημονική φαντασία, μυστήριο, έχει δράση. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και λίγο έτσι τρόμο μέσα. Θα τρομάξετε και λιγάκι. Αυτά. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας αφήσω link από κάτω είτε για τα trailer της κάθε σειράς, άμα τα βρω, είτε για κάποιο site όπου μπορείτε να διαβάσετε εσείς περισσότερα και πιο αναλυτικά για τη σειρά αυτήν. Οπότε βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε και το κουτί πληροφοριών που υπάρχει ακριβώς από κάτω. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα επιστρέψω λογικά τον επόμενο μήνα με ένα νέο τέτοιο βίντεο στην κατηγορία αυτήν. Ξέρω ότι είναι μια κατηγορία βίντεο που δεν είναι πολύ δημοφιλής. Δεν υπάρχει πάρα πολύ κοινό που να ενδιαφέρεται για το ποιες είναι οι αγαπημένες μου σειρές και ποιες σειρές πρέπει να θα πρότεινα εγώ. Γενικότερα, να μην υπάρχει ίσως τόσο μεγάλο κοινό που να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για σειρές, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι φανατικά της σειράς αυτής και ακόμα και για αυτά τα λίγα άτομα εγώ θέλω να συνεχίσω να τα κάνω αυτά τα βίντεο, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν και αρέσουν και σε εμένα και μου αρέσει να βλέπω και αντίστοιχα βίντεο από άλλους YouTubers, οπότε θα συνεχίσω να τα κάνω και θα σας δείξω όλα τα βίντεο και τις σειρές που έχω δει ως τώρα και που θέλω να σας προτείνω. Έχω ακόμα πάρα πολλά να σας δείξω.
Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο διαφορετικής θεματολογίας. Ελπίζω αν δεν είστε ήδη συνδρομητές να κάνετε τώρα εγγραφή στο κανάλι μου. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε και ένα like στο βίντεο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ, καθώς προτείνει το βίντεο σε περισσότερα άτομα να το δούνε όσο περισσότερα like έχει. Και αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε φυσικά και στα social media στα οποία θα με βρείτε, τα οποία είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram και το Snapchat. Θα βρείτε τα link τους ακριβώς από κάτω. Αυτά, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά από μένα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!